Οι Ισραηλινή και η Αμερικανική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησαν κάτω από άκρα μυστικότητα κοινέ εντατικέ αεροπορικέ ασκήσει πάνω από την έρημο Νέγκεφ. Η άσκηση με την επωνυμία Desert Falcon είναι η τελευταία συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και τη κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επί κεντρο τη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις του Ισραήλ και η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού πραγματοποίησαν κοινή εναέρη άσκηση πάνω από το Νότιο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα Προσωμιώνοντα αεροπορικέ επιδρομέ και αερομαχίε στον αέρα με στόχο το Ιράν. Η άσκηση που ονομάστηκε «Γεράκι τη Ερήμου ήταν η πιο πρόσφατη που διεξήχθη με έδρα τη Μέση Ανατολή παρουσία τη ΕΝΚΟΜ. Οι Ισραηλινέ αεροπορικέ ομάδε μαχητικών πέταξαν από κοινού με αμερικανικέ ομάδε και προσωμιώσαν αποστολέ κατά εναέριων απειλών και χτυπήματα με στόχου μέσω τη εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη αμοιβαία ανάπτυξη. Η άσκηση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στην ενίσχυση τη διεθνού στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και τη Αμερικανική Αεροπορία και συμβάλλει στην ετοιμότητα των στρατευμάτων μα, αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Το Νοέμβριο, το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε σε μια μεγάλη ναυτική άσκηση τη ΣΕΝΤΚΟΜ υπό την ηγεσία του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν. Στο άμεσο μέλλον, αυτό αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση τη ικανότητα του Ισραήλ να συνεργάζεται με τη ΣΥΠΑ και άλλε χώρε στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση του Ιράν, αναφέρει ο Ισραηλινό τύπο. Υπενθυμίζουμε ότι μόλι προχθέ το Ισραήλ υπέγραψε κρυφά μια άνευ προηγουμένου συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στον Λίβανο μέσω Ιορδανία, εκμεταλλευόμενο το κοίτασμα Λεβιάθαν, η οποία όπω εύκολα γίνεται κατανοητό, έχει προσανατολισμό την Τουρκία μελλοντικά. Την ίδια στιγμή, μια συμφωνία για την αγορά τριών υποβρυχίων από τη Γερμανία, η οποία αποτελεί αντικείμενο πιθανή κρατική εξεταστική επιτροπή, θα μπορούσε να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall News, η Υπουργική Επιτροπή, που εποπτεύει τι αμυντικέ προμήθειε, συνεδρίασε την Κυριακή για να συζητήσει τη συμφωνία για τρία υποβρύχια κλάση Dolphin, η οποία είχε αρχικά εγκριθεί από το Βερολίνο το 2017. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.